Καλό ταξίδι να έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Αν και κανονικά, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να έχει ενημερώσει το σώμα από χτες τουλάχιστον και να ρυθμίζαμε κατάλληλα και τους χρόνους και τις διαδικασίες. Το είπα στην έναρξη της συζητήσεως ότι θα φύγει νωρίτερα. Να γίνει χτες, για παράδειγμα, αύριο, μεθαύριο, η συζήτηση χώρια που έπρεπε να γίνει εδώ και ένα τρίμηνο από τότε που είχε πρωτοσυζητηθεί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σας πούμε μπράβο δηλαδή για τις διαδικασίες που επιλέξατε. Δεν ζητώ μπράβο. Θέλω να θυμηθείτε ότι το είπα στην αρχή της συνεδριάσεως, ότι θα κάτσει 5 ώρες και θα φύγει για ταξίδι στο εξωτερικό που αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, στη Σερβία. Εντάξει, γι' αυτό και εγώ δικαιούμαι να πω ότι και να μην έλεγε και καθόλου την τριτολογία του αυτά που είπε, δεν μας φώτισε ιδιαίτερα. Τα ίδια επανέλαβε, τα είπε στην πρωτολογία, τα είπε στη δευτερολογία. Παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης αμετανόητος. Επιμένει να υπερασπίζεται μια πολιτική που μας έφτασε ως εδώ. Να μετράμε κάθε φορά καμένα δάση, περιουσίες, δυστυχώς και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Επιμένουμε όμως και εμείς να καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Όχι μόνο σήμερα, τώρα. Τις προτάσεις τις καταθέτουμε ξανά και ξανά, κάθε χρόνο και πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές και όχι μετά. Όπως έρχεται εδώ να μας ενημερώσει για το τι μέλη γενέστε ή τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Και το κάνουμε αυτό με όποιο μέσο διαθέτουμε. Φέτος το κάναμε, για παράδειγμα, με ερώτηση, με ειδική εκδήλωση, με την παρουσίασή της εδώ στη Βουλή στις 29 Απριλίου και τόσα άλλα. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς αρνείστε ακόμα και να τη συζητήσετε. Και όταν τη συζητάτε, δήθεν, δίνετε μια πολύ ωραιοποιημένη εικόνα. Όπως κάνατε, κύριε Μητσοτάκη, η κυβέρνησή σας δηλαδή, εσείς που τον εκπροσωπείτε τώρα που κάθεστε στα έδρανά του, όπως ήταν η αναφορά του για την Εύβοια και την αποκατάσταση μετά την πυρκαγιά του 2021. Εκεί ο λαός υποφέρει ακόμα. Τα δάση που έχουν απομείνει κυρίως στο Μαντούδι, από το Μαντούδι μέχρι τη Δύρφη, κινδυνεύουν. Συνεχίζεται η έλλειψη προληπτικών μέτρων, σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας. Τρέμουν οι κάτοικοι σε κάθε νεροποντή λόγω της έλλειψης των αντιπλημμυρικών έργων. Και στους δήμους Μαντουδίου, Αγίας Άννας, Λίμνης, Ιστιαίας, το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, στους δήμους Δυρφίων Μεσαπίων, ακόμα και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Αρνείστε να τα λύσετε, γιατί βρίσκονται στον αντίποδα των προτεραιοτήτων σας. Αρνείστε, για παράδειγμα, να λύσετε, και σας το λέμε να το κάνετε έστω και σήμερα αυτό, θα το έχετε πληροφορηθεί, οικισμοί στο Ηράκλειο βρίσκονται χωρίς ρεύμα, οικισμοί σεισμοπλήκτων στο ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, γιατί οφείλουν ύψος, λόγω της οφειλής αυτής, ύψους 600.000 ευρώ. Τους οποίους το Υπουργείο του, μάλιστα πρόσφατα, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή μας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, είχε δεσμευτεί ότι θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος δυνητικά να επεκταθεί η διακοπή του ρεύματος και σε άλλους τέτοιους οικίσκους, στο Αρκαλοχώρι, στη Βόνη. Και αφορά οικίσκους, το λέμε εδώ μέσα με κάθε αίσθημα ευθύνης, που μένουν άνθρωποι καρκινοπαθείς, άτομα με ειδικές ανάγκες, με τεράστιες ελλείψεις και με τεράστια προβλήματα. Οι προτεραιότητες οι δικές σας είναι άλλες, τις ανέλησα στην πρωτολογία μου. Σας επαναλαμβάνουμε όμως με 7 προτάσεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Πρέπει να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό πλαίσιο για τα δάση και τη χρήση της γης γενικότερα, που εξυπηρετεί μόνο κερδοφόρες επιδιώξεις λίγων. Πρέπει να υπάρξει συνολική και συνδυασμένη διαχείριση, προστασία των δασών με κατάργηση του αντιεπιστημονικού διαχωρισμού πρόληψης από κατάσβεση. Απαιτείται ενιαίο σύγχρονος αντιπυρικός σχεδιασμός με κύριο βάρος στην πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάβης
αντιπαράστασης την διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων, ενίσχυση των αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με διαφορετική δομή οργάνωση, με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των κατηγοριών και των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων των υπολείπων εργασιακών σχέσεων, εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων υποδομών και χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, μελέτες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τα αναγκαία δασοτεχνικά έργα διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας. Όμως, αν κάτι επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συζήτηση, είναι πως η μόνη επιλογή που έχουν ο λαός και η νεολαία για να κινηθούμε προς την παραπάνω κατεύθυνση είναι να αντιπαρατάξουν τον αγώνα τους απέναντι στη δική σας πολιτική. Εμείς θα στηρίξουμε και θα πρωτοστατήσουμε φυσικά σε αυτούς τους αγώνες και ταυτόχρονα τους επισημαίνουμε ότι η πλήρης και μόνιμη ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας μας, της οικονομίας, και εκεί πρέπει να στοχεύει και η πάλη τους. Αναφέρομαι στην πάλη των εργαζομένων, έξω από αυτή την αίθουσα δηλαδή. Η δικιά σας η πάλη, ας τα να πάνε. Μια γνήσια λοιπόν διακυβέρνηση, εξουσία του λαού, που θα μπορεί δηλαδή να σχεδιάζει κεντρικά για την προστασία των δασών, του περιβάλλοντος, για την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική αντισεισμική προστασία, την προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μεγάλης έκτασης, και που θα μπορεί έτσι να εξασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη του εργαζόμενου ανθρώπου και με τη φύση και με την ανάπτυξη της παραγωγής και της τεχνολογίας με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Αυτά έχουμε εμείς στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε στην πολιτική προστασία. Το λέμε γιατί πρέπει να ξέρει και ο ελληνικός λαός ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο όταν χρησιμοποιούμε ίδιες λέξεις, γιατί η κάθε λέξη μπορεί να τις δίνει και ο καθένας διαφορετικό εντελώς περιεχόμενο. Γι' αυτό λέμε να προσέχει ο λαός τι του λένε ιδιαίτερα προεκλογικά κάθε φορά διάφοροι από εδώ μέσα. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική προστασία είναι ενταγμένη ως μηχανισμός στις συμφωνίες διαφόρων ιμπεριαλιστικών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους, στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα με ευθύνη σας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ επικαιροποίησαν τη στρατηγική τους για τη λεγόμενη ανθεκτικότητα, όπου εντάσσουν και την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με την στρατιωτικοποίησή του, υπό το φως των νέων προκλήσεων, όπως λένε, εννοώντας όμως την ένταση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών που βλέπουμε να οξύνονται στα διάφορα μέτωπα του πολέμου. Και εμείς θέτουμε το ερώτημα, τι σημαίνει αυτό και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε συνθήκες κλιμάκωσης της εμπλοκής της Ελλάδας με ευθύνη της κυβέρνησης στους δύο πολέμους, και στην Ουκρανία στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στηρίζοντας εκεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τη στιγμή μάλιστα που μεταξύ των 7 απαιτήσεων ανθεκτικότητας είναι ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός, είναι το διάστημα, η χειραγωγή, πληροφοριών, η ανθεκτικότητα υποδομών ζωτικής σημασίας. Μια εμπλοκή που έχει φτάσει πλέον σε πρωτόγνωρα και επικίνδυνα επίπεδα. Ο καθένας καταλαβαίνει τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, αφού τα σενάρια τέτοιων ασκήσεων πυρηνικού πολέμου με τη συμμετοχή και ελληνικών μαχητικών, και ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες, τις περισσότερες φορές γίνονται μετά πραγματικότητα. Και τότε βέβαια υπάρχουν και τα σχετικά αντίπεινα. Παρακολουθούμε βέβαια και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την έξαρση του προσφυγικού, που θα έρθει με μαθηματική ακρίβεια. Και βέβαια, εκτός από τους ίδιους τους πρόσφυγες που είναι τα πρώτα θύματα, τις συνέπειες θα επομιστούν για μια φορά ακόμα και οι κάτοικοι, τα αθώα γυναικόπαιδα των νησιών μας. Μόνο που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά
και εσείς κύριοι της κυβέρνησης μοιάζει να το ξεχνάτε, ότι όταν μιλάμε για προσφυγικό, αυτές είναι οι συνέπειες και της ελληνικής εμπλοκής στους πολέμους. Συμβάλλετε και εσείς αυτό κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και μην εξάπτεστε όταν σας τα λέμε αυτά. Δηλαδή, τι ακριβώς περιμένετε να συμβεί όταν στηρίζετε αναφανδόν το Ισραήλ που βομβαρδίζει την Παλαιστίνη και το Λίβανο των 2,5 εκατομμυρίων Σύρων και Παλαιστινίων προσφύγων σύν των καινούριων που δημιουργούνται. Των εγκλημάτων σας ο απόϊχος που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει είναι οι πρόσφυγες. Των εγκλημάτων των δικών σας και των συμμάχων σας. Όσο για τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, τι να πει κανείς. Κινησμός, απανθρωπιά, βαρβαρότητα, μόνο τέτοιες λέξεις ταιριάζουν. Αυτοί που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά είναι οι ίδιοι που φτιάχνουν φυλακές για τα θύματα των πολέμων τους. Όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, ακροδεξιοί που έχουν μπει με τα μπούνια στη φρενίτιδα της πολεμικής προετοιμασίας, προβάλλουν, παρέα τους και ο κύριος Μητσοτάκης, την πρωτοπορία της Ιταλίδας της Μελώνη, που θα διαχειρίζεται στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στο έδαφος της Αλβανίας. Κατά τα άλλα, κόπτεστε και για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Όμως και πάλι οι λαοί είναι οι μόνοι που μπορούν να ανατρέψουν τέτοια σχέδια. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη, την πάλη τους, για να σταματήσει τώρα ο πόλεμος και οι προσφυγικές ροές. Για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης, με χορήγηση ασύλου και μετακίνηση ξεριζωμένων στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού. Και βέβαια, αυτή η μεγάλη εικόνα των ανταγωνισμών όχι μόνο δεν είναι άσχετη, αλλά βάζει τη σφραγίδα της και στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Γιατί είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ βιάζεται να κλείσει ζητήματα και να θωρακίσει τη συνοχή του, ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική του πτέρυγα, σπρώχνοντας για λύσεις συνεκμετάλλευσης, υπονατοϊκή φυσικά εποπτεία. Λύσεις που είναι βέβαια πάρα πολύ ωφέλιμες για ενεργειακά και άλλα μονοπόλια, επιζήμιες όμως για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ειρήνη και το μέλλον των λαών της περιοχής. Σε αυτόν τον οδικό χάρτη που καθορίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, εντάσσεται και η επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας στις 8 Νοεμβρίου, για την οποία ήδη γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ανησυχητικό στην όλη υπόθεση δεν είναι φυσικά η συνάντηση αυτή καθεαυτή, αλλά η εικόνα που διαμορφώνεται, και προφανώς όχι τυχαία, ότι το τραπέζι της διαπραγμάτευσης που έχει στρωθεί αφορά ζητήματα κυριαρχίας, όπως το ζήτημα των χωρικών υδάτων, της στρατιωτικοποίησης των νησιών και όχι αποκλειστικά τη μόνη και μία διαφορά που ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Η προσπάθεια που κάνετε, κύριοι της κυβέρνησης, να διασκεδάσετε αυτές τις εντυπώσεις και να εφησυχάσετε για το περιεχόμενο των συζητήσεων δεν πείθει. Όχι μόνο γιατί τέτοιες διαψεύσεις έχουν με τη σειρά τους διαψευστεί πανηγυρικά στο παρελθόν, αλλά και γιατί μια πιθανή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στη βάση ενός συνυποσχετικού, μπορεί εκ των πραγμάτων να ανοίξει από το παράθυρο όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς πολύ έγκαιρα και επανειλημμένα και από αυτό το βήμα έχουμε προειδοποιήσει ότι μαγειρεύονται επώδυνες λύσεις τόσο στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων όσο και στο κυπριακό. Και ας αφήσουν ορισμένοι τους κουτοπώνυρους εκβιασμούς που απευθύνουν προς το λαό μας, ότι δήθεν οι μοναδικές επιλογές είναι ή επώδυνος συμβιβασμός ή πόλεμος. Ξέρετε πολύ καλά ότι καθόλου το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για συμφωνία κάποιων μεταξύ τους φιλικών λαών που έχουν κοινά συμφέροντα, που θέλουν να πάνε μαζί να παλέψουν, αλλά για παζάρια μεταξύ κρατών
μεταξύ αστικών κυβερνήσεων που εκπροσωπούν το μονοπωλιακό κεφάλαιο, συγκεκριμένες εταιρείες, το οποίο απ' τη φύση τους αυτές είναι και αδιφάγες και ανταγωνιστικές. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το 2022. Πάλι με μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία είχε προβληθεί και στη χώρα μας, θυμάστε, ως παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης. Πάλι μέσα πέσανε όσοι τα έλεγαν αυτά. Το πόσο ειρηνική ήταν τελικά αυτή η διευθέτηση, το βλέπουμε κάθε μέρα τώρα στις εικόνες ισοπαίδωσης που προκαλεί το Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στη Βηρυτό και αλλού. Και βέβαια οι συζητήσεις εξελίσσονται χωρίς η τουρκική πλευρά να έχει εγκαταλείψει ούτε καν έσωστα λόγια κάποια από τις διεκδικήσεις της, όπως την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μέχρι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Για όλα τα παραπάνω, εμείς λέμε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται επαγρύπνηση και ετοιμότητα από όλους, κυρίως από τον ελληνικό λαό. Χρειάζεται να ανέβει ο αγώνας και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, πρώτα απ' όλα μεταξύ του ελληνικού, του τούρκικου, του κυπριακού λαού, ενάντια στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην περιοχή που φέρνουν μόνο πόλεμο, καταστροφή, προσφυγιά. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα για ένα μέλλον πραγματικής ειρήνης, φιλίας, συνεργασίας με τους λαούς πραγματικά νοικοκύριδες στον τόπο τους. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ.